Αναλαμβάνουμε την διοίκηση Super League κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι ώρα που πρέπει σιγά σιγά το ποδόσφαιρο να κάνει βήματα πρόοδου, διότι εύκολα μπορεί κάτι να γκρεμίσεις, δύσκολα όμως μπορεί να το φτιάξεις. Σίγουρα αυτό, σε αυτό το δρόμο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, δεν είναι έργο του ενός ή των δύο. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε πράγματα με συνένεση, πράγματα τα οποία θα έχει κέρδος στο ποδόσφαιρο και χωρίς να φανώ γενικόλογος, γιατί είναι πράγματι τετριμένες εξαγγελίες, κάποια θέματα κατέθεσα στο Συμβούλιο και σιγά σιγά θα κάνουμε πράξη αυτά τα οποία πραγματικά μαστίζουν σήμερα το ποδόσφαιρό μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με συνεργασία, με καλή θέληση μπορούμε σιγά σιγά αυτό που ο κόσμος λατρεύει, την μπάλα δηλαδή, να την κάνουμε πραγματικά το λαοφιλέστερο άθλημα για τον Έλληνα και να ξαναφέρουμε τον κόσμο σιγά σιγά στα γήπεδα. Ξαναλέω, χωρίς να φανώ υπερόπτης, δεν είναι θέμα προσωπικό ή του συναδέλφου που είναι αναπληρωτής πρόεδρος, αλλά όλοι μαζί με συνένεση να κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο και όχι τα συμφέροντα του ενός. Τι σας κάνει να πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα υπάρξει συνένεση, όταν δεν έχει υπάρξει ποτέ ουσιαστικά? Σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο, κύριε Σβεστά, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εμείς θα δώσουμε αγώνα με τις θέσεις μας, με το έργο μας, με τη δουλειά μας την καθημερινή. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα ΕΠΟ, είναι και θέμα όλων των εμπλεκομένων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό καλό και εσάς να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Εξάλλου οι περισσότεροι συνεργάζεστε και ξέρετε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, έτσι ώστε πραγματικά να μην πάμε ακόμα παρακάτω. Πριν πάμε σε άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ να τοποθετηθεί και ο αναπληρωτής πρόεδρος και μετά βέβαια οι ερωτήσεις. Αφήστε το λίγο χώρο. Πίσω λίγο, παιδιά. Ανοίχτε, κι άλλο, κι άλλο, ανοίχτε, κι άλλο. Όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος κ. Μπροβίλος, το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή περνάει στη μεγαλύτερη κρίση του ελληνικού ποδόσφαιρου. Αναλαμβάνουμε μια ευθύνη μεγάλη και οι κινήσεις πρέπει να γίνουν από όλους μας. Πρέπει να είναι κοινές, πρέπει να υπάρχει συνένεση, πρέπει να υπάρχει πίστη από εμάς τους ίδιους στο άθλημα το οποίο πιστεύουμε και ακολουθούμε και υπηρετούμε. Και για να προχωρήσουμε και συμβαδίσουμε, επαναλαμβάνω, έτσι, πρέπει οι λύσεις που δοθούν να είναι κατ' ομολογία κοινές. Ευχαριστούμε και τον αναπληρωτή. Ερωτήσεις σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα, σε μια ταραχώδη εβδομάδα, η έλλειψη σύμπνοιας και ταύτισης απόψεων οδήγησε ως ένα μεγάλο βαθμό στην αναβολή της αγωνιστικής. Τι είδατε σήμερα που μπορεί να σας κάνει αισιόδοξο? Αυτό που είδα, δεν μπορώ να πω ότι σήμερα λύθηκαν τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είδα ότι υπάρχει μια διάθεση, μια καλή διάθεση. Αυτή τη διάθεση πραγματικά θα θέλαμε να την έχουμε συνοδοιπόρο μας, να φανεί στην πράξη, διότι χωρίς αυτή τη διάθεση και χωρίς αυτή την πρόθεση, κακά τα ψέματα, κανένας δεν μπορεί να πετύχει. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Εκτιμώ ότι μετά από την κοινή ανακοίνωση που ομόφωνα συμφωνήσαμε, η ΕΠΟ θα άρει αυτή την απόφασή της και πιστεύω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πραγματικά θα έχουμε πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα διαβάσετε, είναι κατά κανόνα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ ως βάση και κλείνει λίγο σαν ανακοίνωση με μια κοινή. Θα δημοσιευτεί σε λίγο, είναι πάντως με βάση την ανακοίνωση που έστειλε ο ΠΑΟΚ. Τη λέτε ήδη στην ΕΠΟ? Είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρω, η υπηρεσία. Φοβάστε μήπως αυτό το κλίμα σύμπνοιας και οι αποφάσεις έχουν να επηρεαστούν από αυτό το περιστατικό στα ξημερώματα εις βάρος του κ. Σπάθα? Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Δεν το έχω υπόψη μου, το ακούω από εσάς πρώτη φορά και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πιστέψτε, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Δεν είμαι ενημερωμένος γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε ένα γκρουπ ομάδων ανάμεσα σε αυτούς του Παναθηναϊκούς και ΠΑΟΚ, οι οποίες δεν συμφώνησαν προς το πρόσωπό σας και μάλιστα ο Παναθηναϊκός ούτε το καλοκαίρι συμφωνούσε με την υποψηφιότητά σας, λόγω προφανώς του παρελθόντος. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό? Όχι, το μόνο που έχω να πω ότι είμαι ευτυχής που πραγματικά σε μια δύσκολη στιγμή 13 ομάδες εμπιστεύτηκαν τη θέση του Προέδρου και το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλες ομάδες. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.